βαριά, βαριά 5. 18. Δεν θυμάμαι πώς είναι να είναι χωρίς το συγκρότημα. Δηλαδή, εμένα είναι σχεδόν παρακάτω, επειδή είμαι μισή μου ζωή, κατάλαβες. Οπότε είναι, δεν θυμάμαι. Αλήθεια σου λέω, δεν θυμάμαι πώς είναι χωρίς. Είναι πλέον η καθημερινότητά μας. Είναι κάτι που νομίζω πολύ κοντά στο να πεις οικογένεια. Βέβαια, κάποιες στιγμές κάποια δημοσιεύματα γράφουν ότι διαλύεστε. Θα πέσει την αντίληψή σας. Καλά, όχι, δεν νομίζω ότι ήταν κάτι τόσο φοβερό και νομίζω ότι για τις μπάντες λίγο πολύ πάντα θα το λέγανε αυτό και θα το λένε. Ούτε είναι κάτι μας αφορά, ούτε κάτι που ασχοληθήκαμε. Κάθε χρόνο. Ακούγεται, όχι βέβαια κάθε χρόνο, περιστασιακά το όνομά σας για τη Eurovision, ότι θα θέλουν κάποιοι να σας στείλουν στη Eurovision, ότι θα θέλουν να δουν ένα group, ξανά μια μπάντα στο stage της Eurovision. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Εγώ νομίζω η Eurovision είναι ένα πολύ όμορφο μουσικό πανηγύρι με την καλή έννοια, τέλος πάντων. Το οποίο θέλει, πρέπει να είσαι νομίζω μέσα σε κάποια πλαίσια για να μπορείς να το υποστηρίξεις. Πέρασε κάποια στιγμή το μυαλό σου, φερθήκατε κοντά? Κύριε, να συμμετέχει, να στείλει. Δύο φορές έχει γίνει επίσημη πρόταση. Ποιες χρονιές ήταν? Πότε θυμάστε? Ήταν στις αρχές σχετικά. Απλά τότε, επειδή εμείς χτίζαμε λίγο πολύ την καριέρα μας εδώ, λίγο το ρεπερτόριό μας και τα λοιπά, τις εμφανίσεις μας, θέλαμε να προσελευθούμε σε αυτό και τις δύο φορές δηλαδή αρνηθήκαμε για αυτό το λόγο, να μπούμε σε οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Αλλά ήταν γιατί ήταν το χτίσιμο της αρχής και δεν θέλαμε να μπλέξουμε αυτό. Σε ποια συνεργασία, όχι δεν περάσετε καλά, δεν θέλω να πω, περάσετε πάρα πολύ καλά και θα θέλατε να την ξανακάνετε? Πέρασα πάρα πολύ ωραία στη συνεργασία μας με την Έλενα Παπαρίζου. Να σου πω την αρχή, γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ έτσι, έξω καρδιά, φοβερό ταλέντο έτσι κι αλλιώς. Και είναι τόσο πολύ loud τύπος, πέρασε καταπληκτικά. Ποτέ δεν ξέρεις η αγάπη αν...